Είμαστε στη φάση που όσο πλησιάζουν οι διακοπές προτείνουμε περισσότερα πράγματα γύρω από τον πολιτισμό. Βλέπετε και θέατρο έχουμε πολύ και συναυλίες και βιβλίο. Αγαπούμε πολύ το βιβλίο, να το αγαπούμε κάθε μέρα. Αλλά κάποιος λέει δεν έχω χρόνο. Πέφτω ας πούμε να κοιμηθώ, διαβάζω 5 σελίδες, με παίρνει ο ύπνος και το καταλαβαίνω. Ένας άνθρωπος που ξεκινάει τη μέρα του στις 6 το πρωί, στις 11, 12 το βράδυ, ενδεχομένως να μην έχει τα κουράγια. Οι δικαιολογίες δεν υπάρχουν για το καλοκαίρι και εγώ έχω βάλει στη σειρά τα βιβλία που θέλω να διαβάσω και κάνουμε προτάσεις καθημερινά. Σας έχω την κυρία Έλσα Κορνέτη που έχει γράψει υπέροχα βιβλία μέχρι τώρα. Γεια σας κυρία Κορνέτη. Πέρα, γεια σας. Ευχαριστώ για την ωραία πρόσκληση. «Δωμάτια με δόντια και άλλες κοφτερές ιστορίες». Διάβασα ένα απόσπασμα, αυτό δηλαδή, γιατί δεν έχουν προλάβει να φτάσουν τα βιβλία ακόμη στα χέρια μου. Είναι από τις εκδόσεις Μελάνη. «Και πόσο μ' αρέσει η γραφή σας». Μπράβο. Να, είναι μεγάλη τιμή το να το λέτε αυτό. Δημοσίως καταλαβαίνετε τι χαρά μου δίνει. Το έχετε κοντά σας να μας δείξετε το εξώφυλλο. Τι είναι αυτό το έργο? Ποιος το έχει? Με δόντια. Το έργο το έχει φιλοτεχνήσει η μητέρα μου. Είναι ζωγράφος γραφίστας. Έχει εικονογραφήσει όλα μου τα βιβλία. Η πρώτη γυναίκα γραφίστας της Θεσσαλονίκης. Έχει μεγάλη πορεία στην τέχνη της. Λοιπόν, είναι δύο φιγούρες που έτσι βρίσκονται ίσως σε μία λίγο βίαιη σκηνή. Έτοιμοι να αλληλοφαγωθούν, να αλληλοδαγκαθούν, κάπως έτσι. Εξού και ο τίτλος «Ο Παιγνιώδης», «Τα δωμάτια με δόντια», γιατί όλες μου οι ιστορίες έχουν παραλλαγές αυτού του θέματος. Δηλαδή, ένα γαϊτανάκι ανθρώπων οι οποίοι καταλήγουν να αλληλοδαγκώνουν και να αλληλοδαγκώνονται. Ναι. Είναι όλα τα διατρέχει ο άξονας της βίας και δεν μιλώ για την βία τη σωματική κατά ανάγκη, για μια βία που κοχλάζει μέσα έναν άνθρωπο, μπορεί να μην την βγάζει με επίθεση στον άλλον άνθρωπο, αλλά με μια κατήφια, με μια κατάθλιψη, με μια κακή συμπεριφορά και πάει λέγοντας. Ή έχει και ωραίες στιγμές, δηλαδή, γιατί τα κοφτερά δόντια μπορεί να δαγκώνουν ερωτικά ένα σώμα, λέω εγώ τώρα. Έχω όλο τον τύπο τις εκδοχές. Από τα δόντια ενός φυτού, το οποίο είναι σαρκοφάγο, έως τα δόντια ενός μαλάκιου του βυθού της θάλασσας, το οποίο έχει καταλήγει σε μια τερατώδη μορφή, όπως είναι ένας θαλάσσιος πόγκος μεγάλων διαστάσεων, που φτάνει, ξέρω, το μέγεθος ενός νησιού, αλλά βρίσκεται πάντα βαθιά στο βυθό της θάλασσας. Υπάρχουν τα δόντια των ανθρώπων που τρίζουν το βράδυ κατά τη διάρκεια του ύπνου τους από το στρες, το άγχος, την αγωνία, όπως συνέβη στους περισσότερους από εμάς τα χρόνια της πανδημίας. Και όχι μόνο, η επικράτηση του φόβου δεν είναι δεν είναι μια ψυχική κατάσταση που προκύπτει μόνο από το βίωμα της πανδημίας. Είναι και μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος ίσως μονίμως τα τελευταία 13 χρόνια. Αυτό θα σας έλεγα. Για το γαϊτανάκι των κρίσεων. Σε τρέλα είμαστε όλοι. Γιατί η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Είναι ένα γαϊτανάκι κρίσεων. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια βίαιη αναμέτρηση με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με το μέλλον και ό,τι αυτό μας επιφυλάσσει. Κυρίως με την τεχνολογία, με την οικολογική καταστροφή, με την αγωνία της επιβίωσης για τον καθένα και την επέλαση γενικότερα
μιας σειράς πλούσιων δεινών. Οι απανωτές κρίσεις πόσες άλλαξαν ιστορίες τη ζωή μας. Είναι 32. 32 ιστορίες. Ναι. Όπως και η ποίηση, το λέω γιατί έχετε γράψει ποίηση. Έχω 10 βιβλία. Έτσι και αυτές ναι. Οι μικρές ιστορίες έχουν το ζόρι τους. Δηλαδή το να μπορέσεις να πεις όχι σε ένα ολόκληρο βιβλίο, μια μεγάλη ιστορία, με όλα τα παρακλάδια έτσι, που μπορεί να έχει μια ιστορία και τους πολλούς ήρωες, και αυτό είναι απαιτητικό, το να προσπαθήσεις να συμπυκνώσεις λοιπόν μια ιστορία που θα αφήσει συνέστημα, που θα αφήσει μηνύματα σε λίγες σελίδες. Μπράβο. Είναι σπουδαίο. Όταν η πραγματικότητα γίνεται γύρω μας λυπητερή, μονότονη, κοινότοπη, δυσάρεστη, είναι γεγονός ότι ενεργοποιούνται μέσα μου δυνάμεις δημιουργικές, τέτοιες ώστε να σκαρώσω ιστορίες με τις οποίες δεν θα περάσω μόνο εγώ καλά, αλλά θα περάσουν καλά και οι άλλοι. Γιατί δεν είναι ιστορίες που σαφέστατα έχουν υποδόριο και υπόγειο σαρκασμό και φύγουν πολλά κακώς κείμενα, όμως γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι διδακτικός ούτε ηθικοπλαστικός, αλλά κυρίως δεν είναι με μια διάθεση να καταθλίψω τον αναγνώστη. Επομένως, υπάρχει και το στοιχείο της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας, όπως είναι κάτι το οποίο οφείλουν να κάνουν όλες οι τέχνες, γιατί πρέπει να περνάμε και καλά. Βέβαια, το ζητούμενο σε μένα είναι το να δουλέψω τη γλώσσα και να την κάνω να σπάσει κάποια όρια, να ξεπεράσει κάποια όρια, όπως και τα όρια της φαντασίας με τα οποία δουλεύω συστηματικά. Είναι ένα πάντρεμα. Τα βιβλία σας της ποίησης έχουν διακριθεί, έχουν πάρει διακρίσεις ή υποψηφιότητες για σημαντικά βραβεία. Η αφορμή για να μιλήσουμε σήμερα είναι τα δωμάτια με δόντια και άλλες κοφτερές ιστορίες. Αυτό είναι το εξώφυλλο, όπως το βλέπουν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις εκδόσεις Μελάνη. Δεν είπαμε το όνομα της μαμάς, είπαμε ότι το έργο... Πένιδικα Κορνέτη. Πένιδικα Κορνέτη, λοιπόν. Ωραιότατα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Κορνέτη. Είστε επανειδή. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Να είστε καλά. Δική μας η χαρά και η τιμή. Καλό καλοκαίρι, βεβαίως. Γεια σας.